ευχαριστήσω που είστε εδώ στις 6 Αυγούστου με πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες έξω και με τον περισσότερο κόσμο ήδη να έχει ξεκινήσει τις άδειές του και να σας ευχαριστήσω διπλά που είστε εδώ για ένα πολύ σημαντικό θέμα που αγγίζει όλους μας και για το οποίο σήμερα καταθέσαμε μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Πλημμυρικών Αθηνών. Μιλάμε για το έγκλημα που διαπράχθηκε πριν από 2 ακριβώς εβδομάδες με την ανθρωποκτονία, γιατί αυτός είναι ο νομικός χαρακτηρισμός, δεκάδων συνανθρώπων μας, όλων των ηλικιών, που έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να διασωθούν από τις φλόγες ή από τη θάλασσα, εγκαταλελειμμένοι από τους αρμόδιους κρατικούς, κυβερνητικούς, αυτοδιοικητικούς, υπηρεσιακούς παράγοντες και επιτελείς, αβοήθητοι να πεθάνουν με τρόπο που δεν πεθαίνει κανείς ούτε στον πόλεμο. Σήμερα καταθέσαμε μηνυτήρια αναφορά πράττοντας αυτό που θεωρούμε το στοιχειώδες καθήκον μας ως πολιτών. Μεταβήκαμε στην Εισαγγελία Αθηνών και απευθύναμε εκείνα που ολόκληρη η κοινωνία αισθάνεται και αξιώνει, δηλαδή δικαιοσύνη και τιμωρία. Δεν αρκεί η έρευνα, δεν αρκεί η εντολή διερεύνησης, είναι απαραίτητο να υπάρξει λογοδοσία, είναι απαραίτητο να υπάρξει τιμωρία γιατί χάθηκαν ανθρώπινες ζωές. Η μήνυσή μας την καταθέσαμε με το διαμαντή τον Καραναστάση πριν από 3 περίπου ώρες. Απευθύνεται στον Εισαγγελέα Αθηνών. Περιέχει μαρτυρίες και υλικό που καταγράφει τις δραματικές στιγμές που έζησαν εκείνοι που κατόρθωσαν να επιβιώσουν. Οι μαρτυρίες αυτές είναι ένα μικρό κομμάτι του υλικού που συγκεντρώνουμε και που θα συνεχίσουμε να καταθέτουμε σε όλο αυτό το διάστημα, προσκαλώντας και τους πολίτες και καθέναν που αισθάνεται τη δημοκρατική ευαισθησία και την ανθρώπινη ανάγκη να συμβάλλει στη διαλεύκανση αυτού που συνέβη, να συμπράξει μαζί μας, να στηρίξει το αίτημα λογοδοσίας, να στηρίξει τη μήνυσή μας. Η μήνυση που καταθέσαμε αφορά όλες τις ενέργειες και παραλήψεις εκείνων που ήταν υπεύθυνοι να διαφυλάξουν τις ζωές των συμπολιτών μας. Επισημαίνουμε και ξεκινάμε με αυτό ότι οι άνθρωποι, οι κάτοικοι της περιοχής του Ματιού, αλλά και οι λιώμενοι και οι περίοικοι και οι διερχόμενοι αφέθηκαν χωρίς καν ενημέρωση, δεν ειδοποιήθηκαν για την πυρκαγιά, δεν βοηθήθηκαν ούτε τους δόθηκε εντολή εκένωσης, δεν καθοδηγήθηκαν, παρά αντίθετα κατευθύνθηκαν προς αδιέξοδες οδούς και στενά δρομάκια όπου εντοπίστηκαν. Η όλη αντίδραση των υπευθύνων να διαφυλάξουν τη ζωή όλων μας ήταν και καθυστερημένη, και υποδέστερη των περιστάσεων, δεν υπήρξε ούτε έγκαιρη, ούτε επαρκής κινητοποίηση για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, δεν διατέθηκαν τα απαιτούμενα μέσα, ελάχιστες ήταν οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής που κινητοποιήθηκαν και υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες γι' αυτό, καμία κινητοποίηση εθελοντών δεν ενθαρρύνθηκε, αλλά αντίθετα από μαρτυρίες προκύπτει ότι αποθαρρύνθηκαν οι εθελοντές να συνδράμουν. Και αποτέλεσμα ήταν ότι μεγάλος αριθμός ανθρώπων εγκλωβίστηκε στην περιοχή, είτε στα σπίτια του, έχοντας πλήρη άγνοια του κινδύνου και της πυρκαγιάς, είτε σε άλλους χώρους και δεν αντιλήφθη καν την πυρκαγιά παρά μόνο όταν αυτή είχε φτάσει δίπλα του, αφού δεν ειδοποιήθηκε με κανέναν τρόπο από κανέναν αρμόδιο φορέα. Υπήρξαν άνθρωποι που προσπάθησαν άλλον να διαφύγουν με τα αυτοκίνητά τους και προσέκρουσαν στον κλειό της αστυνομίας
αστυνομίας που είχε μπλοκάρει και κλείσει τη Μαραθώνος και τους επανακατεύθυνε μέσα στο Μάτι. Υπήρξαν διερχόμενοι που βρέθηκαν να κατευθύνονται προς το Μάτι από τις αστυνομικές δυνάμεις. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι κατέφυγαν στη θάλασσα για να σωθούν και εκεί αφέθηκαν να παλεύουν με τα κύματα, τραυματίες, επί πάρα πολλές ώρες και πάρα πολλοί από αυτούς χάθηκαν. Τα θύματα της τραγωδίας αυτής είναι πάρα πολλά και δυστυχώς δεν έχουμε ακόμη τον ακριβή αριθμό τους. Έχουμε όμως την υποχρέωση να μην αφήσουμε τη μνήμη τους να σβήσει και να μην αφήσουμε αυτό το έγκλημα να ξεχαστεί και να συγκαλυφθεί. Και όταν μιλώ για συγκάλυψη, δεν μιλώ αφηρημένα. Όταν καταθέτουμε μηνυτήρια αναφορά για αυτή τη συγκάλυψη, δεν μιλάμε αφηρημένα, μιλάμε δυστυχώς για την πολύ συγκεκριμένη απόπειρα της κυβέρνησης, στοιχειοθετημένα αποδεδειγμένη, να καλύψει τα νότα της, να καλύψει την θέση της, να καλύψουν οι υπεύθυνοι τον εαυτό τους, ακόμη και με τον κίνδυνο της απώλειας ανθρώπινων ζώων. Είναι κομμάτι της μηνυτήριας αναφοράς μας η ειδική αναφορά στα γεγονότα της 23ης Ιουλίου του 2018 και ειδικά σε όσα έπραξε η κυβέρνηση και ακόμη ειδικότερα σε όσα εκτελήθηκαν μπροστά στα μάτια όλων των πολιτών μέσα από τη ζωντανή μετάδοση, σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό το βράδυ της Δευτέρας στις 12 παρα 20 στην έδρα της πυροσβεστικής, του πυροσβεστικού σώματος. Για αυτά τα οποία έχουν διαπραχθεί και θα μιλήσω ειδικότερα στη συνέχεια, εμείς ζητούμε να διερευνηθεί η τέλεση των αδικημάτων της ανθρωποκτονίας κατά συρροή με ενδεχόμενο δόλο, της έκθεσης σε βαθμό κακουργήματος, της έκθεσης σε κίνδυνο ζωής από την οποία προέκυψε θάνατος ή βαρύς τραυματισμός, της παράβασης καθήκοντος που αφορά τα καθήκοντα όλων των συναρμοδίων και βεβαίως της απόπειρας συγκάλυψης και της υπόθαλψης που έχουν να κάνουν με όλη την προσπάθεια που γίνεται ακόμη και σήμερα να αποπροσανατολιστεί η κοινή γνώμη με τις κατεδαφίσεις αφαιρέτων από μια κυβέρνηση η οποία μέχρι και σήμερα νομιμοποιεί αφαίρετα με νόμο και παρατείνοντας τις σχετικές διατάξεις, να παραπλανηθούν οι πολίτες σε σχέση με τα πραγματικά περιστατικά και να συγκαλυφθούν οι ευθύνες και να προστατευθούν εκείνοι οι οποίοι είναι πραγματικά υπεύθυνοι. Ο Διαμαντής Καραναστάσης θα σας μιλήσει για κάποια ειδικότερα κομμάτια της μηνυτήριας αναφοράς μας και θα επανέλθουμε με ερωτήσεις και με απαντήσεις. Ναι, καλησπέρα. Τι μου λένε. Εγώ δεν ήθελα να μιλήσω, δεν έχω κάτι να πω πέρα από αυτή τη μήνυση που καταθέσαμε σήμερα. Μου φαίνεται αδιανόητο αυτό που έχει συμβεί. Μου φαίνεται αδιανόητο το ότι γίνεται αυτή η συνεχή συζήτηση πια για νεκρούς, για πτώματα, για καμένους. Λες και είναι αριθμοί, λες και είναι πράγματα μετρήσιμα. Ενώ είναι κάτι το οποίο δεν μετριέται αυτή τη στιγμή. Ο πόνος αυτός δεν μετριέται και αυτό είναι το πολύ δύσκολο το οποίο έχω διαχειριστεί. Εγώ και φαντάζομαι πάρα πολλοί κόσμος. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί να αισθάνεται ένας άνθρωπος ο οποίος κάει για κάποιος δικός του, ένας γονιός που κάνει το παιδί του ή ένας γονιός που ακούει το μωράκι το καμένο. Οι 2-9 χρόνια κοριτσάκια που καήκαν αγκαλιά μπορεί να θολώνουν κάποια εικόνα. Μου φαίνεται αδιανόητο πως μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος να ακούει αυτά τα πράγματα που λέγονται αυτές τις μέρες. Σίγουρα είναι ανάγκη να βρεθεί, να καλυφθεί η αλήθεια, να βρεθεί όποια δικαιοσύνη, γιατί δεν μπορείς να μιλάς για δικαιοσύνη όταν έχουν καεί 100 και πλέον άνθρωποι και δεν ξέρουμε πόσοι ακόμα. Και
ήθελα, με βάση αυτά, έτσι όσο φορτισμένος είμαι όταν μιλάω για αυτό το θέμα, να επικεντρωθώ σε ένα κομμάτι της μήνυσης που σας μοιράστηκε, το οποίο είναι για μένα ο πυρήνας από τον οποίο ξεκινάνε διάφορα όλα τα σχετικά που σας ανέφερε η ζωή και έχω να κάνω με τις ευθύνες, τα κατηγορώ και, τις παραλήψεις και τις πηγές ενδεχομένως του κακού. Λοιπόν, λίγο την υπομονή σας για 2-3 λεπτάκια και διαβάζω ένα κομμάτι της έκτης σελίδας μέχρι την έκτη του περίπου που λέει: ειδικότερα όπως προκύπτει ο πλήθος μαρτυριών, μεγάλο μέρος των ανθρώπων που ξέφυγαν από το ολοκαύτωμα αναζήτησαν καταφύγιο στη θάλασσα. Πολλοί από αυτούς είτε ανοίχθηκαν στα βαθιά, είτε παρασύρθηκαν μακριά από την ακτή, πάλεψαν με τα κύματα, αβοήθητοι επί ώρες και πολλοί πνίγηκαν ή κατέληξαν από τα πράγματά τους. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση που δόθηκε από τους επιληθέντες και δικαστές, μεταξύ των ανθρωπίνων σωρών που μεταφέρθηκαν για την ιατροδικαστική διερεύνηση και ταυτοποίηση, υπήρχαν τόσο θύματα πυρκαγιάς όσο και θύματα πνιγμού. Τεράστια ερωτηματικά προκαλεί το γεγονός ότι ενώ άνθρωποι έπεσαν στη θάλασσα μαζικά ήδη από το απόγευμα της Δευτέρας 23 Ιουλίου για να γλιτώσουν από τις φλόγες και ήρθαν αντιμέτωποι με διαφορετικό πλέον κίνδυνο ζωής, όχι απλώς δεν κινητοποιήθηκε μηχανισμός διάσωσής τους από τη θάλασσα, δηλαδή αναζήτησης, ανέβρεσης και περισυλλογής τους από τη θάλασσα, αλλά όπως αποκαλύφθηκε τη Δευτέρα 30 Ιουλίου, την κρίσιμη ημέρα, Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2018, αμέσως αφότου οι αρμόδιες κυβερνητικές αρχές ενημερώθηκαν αρμοδίως για την ανέβρεση των πρώτων νεκρών, ήδη πριν νυχτώσει, μαρτυρία του επικεφαλής των ΟΗΚ έδωσαν εντολή για μη περισυλλογή νεκρών. Η εντολή αυτή πρέπει να διερευνηθεί εντελεχώς ως προς τον χρόνο και την πρόλευσή της, το ακριβές περιεχόμενο και τον τρόπο υλοποίησής της σε συνδυασμό με την καταγεγραμμένη, συνοθετημένη προσπάθεια συνέλευσης της ύπαρξης νεκρών και του συνολικού επικοινωνιακού μπροστά στις κάμερες χειρισμού τις βραδινές ώρες της 23/7/2018 και ειδικότερα. Από ώρα 23:40, 12:20, όποτε πραγματοποιήθηκε έλεγχο του Πρωθυπουργού στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής και από ώρα 23:45, 12:15, οπότε πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού με τη συμμετοχή των Υπουργών Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτη. Λυπάμαι που πρέπει να αναφέρω τα ονόματα αυτά, αλλά πρέπει να κάνουμε. Δημόσιας τάξης Νίκου Τόσκα, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναπληρωτή Σοκράτη Φάμελο, Υγείας, αναπληρωτή Παύλου Πολάκη. Υποδομών, μεταφορών και δικτύων Χρήστου Σπίριτζη και Περιφερειακή και Περιφερειάρχη Αττικής Αρένας Δούρου και τον επικεφαλής της Πυροσβεστικής. Κατά τον χρόνο εκείνο, ενώ το μάτι είχε γίνει στάχτη και συνάνθρωποι μας, ανέμεναν αγωνιμωτός βοήθεια, είτε εγκλωβισμένοι σε δύσβατες και αποκλεισμένες περιοχές, είτε μέσα στη θάλασσα, κολυμπώντας και παλεύοντας με τα κύματα επί ώρες, το Πανελλήνιο παρακολουθούσε σε ζωντανή μετάδοση τη σκηνοθετημένη και αργόσυρτη ενημέρωση του Πρωθυπουργού, ο οποίος ανακοινώθηκε ότι επέστρεψε εσπευσμένα από την Βοσνία. Η ενημέρωση για το μάτι μπροστά στις κάμερες στις 23:45 της 23/7/2018 έγινε μεταξύ άλλων, αφού προηγήθηκε ενημέρωση για άλλα με το Παραχάνια, Λουτράκη, Κινέτα και εμπαρόδο, γιατί αυτή τη φωτιά, για αυτή τη φωτιά που κατέβηκε στο Μπουτσάρα, πρωθυπουργός, όπου έχουμε τα περισσότερα προβλήματα αυτή τη στιγμή, είπε ο αρχηγός πυροσβεστικής. Γιατί είναι κατοικημένες περιοχές, είπε ο Πρωθυπουργός. Αλλά έχουν εκκαινωθεί κατασκηνώσεις, είπε ο αρχηγός πυροσβεστικής, και δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, αρχηγός πυροσβεστικής. Για πλωτά μέσα, μετά λέει ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης, για πλωτά μέσα για να μεταφερθούν από το λιμάνι της Θερατίνας σε ασφαλές σημείο κάποια άτομα. Για κόσμο που ήταν εγκλωβισμένο σε ένα μικρό λιμανάκι, στο Μάτι και στο κόκκινο λιμανάκι, τους μεταφέραμε από εκεί. Λοιπόν, και ο κύριος, τέλος πάντων, μου φύγει ο κύριος, ο Πολάκης, για κάποιους βαριά τραυματισμένους που ήρθαν με το πλωτό του λιμενικού και τώρα μαζεύονται οι άλλοι και τους φέρνουν στη Ραφίνα. Αυτή θα δούμε περισσότερο το οποίο. Μετά από τη ζωντανή μετάδοση αναφορά σε βαριά τραυματίες και διακομιζόμενους τραυματίες, αλλά όχι σε νεκρούς, το ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού στράφηκε στους ανέμους και ακολούθησε μετεωρολογική συζήτηση για τον καιρό των επομένων ημερών. Τη στιγμή που γίνονταν κόσμος γίνονταν αυτά. Τη στιγμή που γίνονταν κόσμος συνέβαιναν αυτά. Τη στιγμή που γίνονταν κόσμος γίνονταν αυτή η αργόσυρτη ενημέρωση που βλέπουμε έστω και σε κάποιες άλλες χώρες, κάποια μια φωτογραφία, κάποιες χειρίες από κέντρο να παλεύουν. Εμείς λέμε κάποιες με σκάλες
να ενημερώνονται αργόσυρτα και όπως μου καίγεται. Λοιπόν, είμαι στο ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού Στάθη, ο νέος που διακολούθησε μετεωρολογική συζήτηση για τον καιρό των επόμενων ημερών. Η ζωντανή μετάδοση της σύσκεψης περιέλαβε ομολογία για τον Πρωθυπουργό ότι η κυβέρνηση και οι αρμόδιες υπηρεσίες γνώριζαν για το παράθυρο του κακού καιρού από την προηγούμενη, διότι θα κρατούσε από το πρωί μέχρι το βράδυ της Δευτέρας 27. Ενώ ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε παρόντο όρισμα απαλλαγής των υπευθύνων. Τι να κάνει σε 2 ώρες. Συνολικά, από την πρώτη στιγμή και μέχρι σήμερα προκύπτει ότι έγιναν χειρισμοί παραπληροφόρησης, συγκάλυψης των εγκληματικών πράξεων και παραλήψεων, υπόθαλψης υπετίων και αποσανατολισμού της κοινής γνώμης, με την ενεργό συμμετοχή του ίδιου του Πρωθυπουργού, των συναρμοδίων υπουργών και του Υπουργικού Συμβουλίου, της Περιφερειάρχης Αττικής και με επιστράτευση της κρατικής ΕΡΤ, που επί ώρες το βράδυ της Δευτέρας μετέδιδε την είδηση κάποιων εγκλωβισμένων και της κυβερνητικής εφημερίδας Αυγή, που υπήρξε η μόνη εφημερίδα που κυκλοφόρησε το πρωί της Τρίτης, με πρωτοσέλιδο, στο οποίο με μικρά γράμματα γινόταν αναφορά σε 2 μόνο νεκρούς. Το επόμενο πρωί ήταν αυτό. Η κυβερνητική εφημερίδα. Ενώ είχε ήδη επιβεβαιωθεί ο θάνατος δεκάδων ανθρώπων, και εικαζόταν βασίμως ο θάνατος πολύ περισσότερο. Αυτή η προσπάθεια που έλαβε χώρα από την πρώτη στιγμή θα πρέπει να διερευνηθεί εξαντλητικά, προκειμένου να μην συγκαλυφθούν οι ευθύνες κανενός και να μην είναι τιμόρυτος κανένας από τους μοιραίους και ανεύθυνους κυβερνήτες που, ακόμη και την ώρα που ψυχοραγούσαν στη θάλασσα οι άνθρωποι μας, ενδιαφέρονταν περισσότερο να μην μάθουν οι πολίτες, ότι υπήρχαν ήδη νεκροί. Δεν θα διαβάσω άλλο. Το επόμενο μπορείτε να διαβάσετε. Με συγχωρείτε για την φόρτιση, αλλά δεν θα κάνουμε μεγάλες περιέργειες και δύσκολες. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμιστεί αυτό όλο το γεγονός και αυτή η πραγματικότητα που έχει εντοπιστεί. Ότι οι άνθρωποι πάλευαν για τη ζωή τους και ο Πρωθυπουργός με 5 υπουργούς, την Περιφερειάρχη Αττικής και τους επικεφαλείς της πυροσβεστικής έδιναν παράσταση προσπαθώντας εναγωνίως να αποκρύψουν την ύπαρξη νεκρών. Η εντολή μη περισυλλογής νεκρών, κατά την άποψή μας και τη θέση μας, πρέπει να διερευνηθεί εξαντλητικά, διότι όλα δείχνουν ότι αυτή η μη περισυλλογή νεκρών μπορεί να στήχησε τη ζωή σε ζωντανούς οι οποίοι έχασαν εντωμεταξύ τη ζωή τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην συγκαλυφθούν οι ευθύνες, είναι πολύ σημαντικό να μην αποπροσανατολιστούν οι έρευνες. Γνωρίζουμε ότι την έρευνα διέταξε η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που έχει διοριστεί στη θέση αυτή από τη σημερινή κυβέρνηση και κρούμε τον κόδωνα της προσοχής και του κινδύνου, διότι η σημερινή κυβέρνηση προσπαθεί να κατευθύνει την προσοχή αντιπερισπώντας τη και μιλώντας για τα αυθαίρετα. Σήμερα γκρεμίζονται αυθαίρετα δήθεν για την πάταξη του κινδύνου. Η κυβέρνηση αυτή είναι η κυβέρνηση που νομιμοποίησε αυθαίρετα με ειδικό νόμο τον οποίο ψήφισε το 2017 και παρέτεινε την ισχύ του μέχρι και σήμερα. Η κυβέρνηση αυτή είναι η κυβέρνηση που όφιλε στις 23 Ιουλίου να έχει όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες σε ετοιμότητα, όφιλε να έχει συνεργαστεί με την Περιφερειάρχη με την οποία προέρχονται και από το ίδιο κόμμα, δεν υπάρχει κανένας λόγος μη συνεργασίας, όφιλε να μεριμνά για τη ζωή των ανθρώπων, εδώ δεν κάηκαν απλώς το περιβάλλον και τα δέντρα που και αυτά τα κλαίμε, κάηκαν όμως συνάνθρωποι μας για τους οποίους είναι αδιανόητο ότι εγκαταλείφθηκαν αβοήθητοι σε αυτές τις συνθήκες. Οι δικαιολογίες έχουν περισσέψει, οι δικαιολογίες είναι πραγματικά προσβλητικές για την νοημοσύνη μας, κυρίως όμως είναι προσβλητικές για την μνήμη των νεκρών. Θα επισημάνω πάρα πολύ σύντομα κάποια σημεία της μήνυσης που αφορούν στοιχεία που ζητάμε να διερευνηθούν. Το πρώτο είναι η συνολική ανεπάρκεια των μέσων πυρόσβεσης στη χώρα, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση με τα μνημόνια, αφού η
δαπάνες που γίνονται για την πυρόσβεση από το 2010 και μετά, συγκρινόμενες με την προηγούμενη περίοδο, με το 2009, οδηγούν σε ένα συμπέρασμα ότι έχουν προϋπολογιστεί 1 δισεκατομμύριο λιγότερα, 1 δισεκατομμύριο ευρώ λιγότερα από ό,τι θα προϋπολογίζονταν αν ακολουθεί το σταθερός ο προϋπολογισμός του 2009. Και έχουν δαπανηθεί ακόμη λιγότερα από τα προϋπολογιστέντα. Αυτό δεν είναι αστείο, γιατί στο μάτι επιχείρησαν μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού ένα αέρια μέσα, μιλούν για 3 στο σύνολο μέσα εναέριας κατάσβεσης. Αυτό δεν συμβαίνει ούτε για πολύ μικρές πυρκαγιές. Δεν είναι αστείο γιατί στο μάτι δεν υπήρχαν την κρίσιμη στιγμή πυροσβεστικά. Είχαν σταλεί στην Κινέτα και πρέπει να ερευνηθεί γιατί δεν επαρκεί ο στόλος για να προστατεύσει και το μάτι και την Κινέτα και σε ποια κατάσταση έχουμε περιαχθεί. Δεν είναι αστείο γιατί δεν εξαρκούν αποδεδειγμένα τα μέσα άμεσης βοήθειας για τον κόσμο. Υπήρξαν και νοσηλείας για τον κόσμο, υπήρξαν τραυματίες και πολυτραυματίες που βρέθηκαν να νοσηλεύονται εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας μόνον ό,τι έφεραν μεθ και υπάρχουν σχετικά δημοσιεύματα για αυτά και υπάρχει βέβαια και το γεγονός ότι πολύ μεγάλος αριθμός πυροσβεστών έχει διατεθεί με απόφαση της κυβέρνησης αυτής στη Fraport, στα ιδιωτικοποιημένα αεροδρόμια σε όλη την επικράτεια. Υπάρχει το ζήτημα του γενικού κινδύνου για τον πληθυσμό, ο οποίος ήταν γνωστός στις αρχές. Υπάρχουν δημοσιεύματα από το 2014 από την έλλειψη μέσων πυρόσβεσης. Υπάρχει το ζήτημα του ειδικού κινδύνου εκείνης της ημέρας, που ήταν γνωστός στους πάντες. Είχε βγει σήμα κινδύνου 4, δηλαδή αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς, από την προηγούμενη μέρα. Και τον κίνδυνο αυτό γνώριζαν όλοι, ακόμη και ο Πρωθυπουργός που αναφέρεται σε αυτό στην επίμαχη συνάντηση που έγινε μπροστά στις κάμερες. Δεν νοείται λοιπόν για ημέρα για την οποία υπάρχει προειδοποίηση κινδύνου να υπάρχει αυτή η ραθυμία και αυτή η έλλειψη οποιασδήποτε πρόνοιας αντίδρασης. Και βέβαια θα ήθελα να αναφερθώ ειδικά στο μείζον ζήτημα, το οποίο επισύρει βαριά ποινική ευθύνη και της κυβέρνησης και της περιφέρειας και του αρμόδιου δημάρχου και είναι το ζήτημα της μη εκένωσης της περιοχής. Αυτό το ζήτημα δεν αποσοβείται με την περίφραση, με την αποστροφή του Πρωθυπουργού και τι να κάνει σε 2 ώρες. Μέσα σε 2 ώρες θα μπορούσε να έχει εκενωθεί κάλλιστα η περιοχή. Στο ίδιο διάστημα εκενώθηκαν αποτελεσματικά από τον Δήμο Αθηναίων οι παιδικές κατασκηνώσεις και οι ξένες πρεσβείες κατόρθωσαν να βρουν τους πολίτες των κρατών τους και να τους ειδοποιήσουν να αφήσουν την περιοχή. Μόνο οι κάτοικοι της περιοχής και οι λιγόμενοι και οι διερχόμενοι αφέθηκαν στην άγνοια και στο έλεος της πυρκαγιάς χωρίς να γίνει ούτε μία προειδοποιητική κρούση. Εγώ θα ήθελα να σας πω, και με αυτό θα κλείσω, πήγαμε στο μάτι την επομένη της πυρκαγιάς. Μιλήσαμε με πάρα πολλούς ανθρώπους. Με ανθρώπους οι οποίοι είχαν γλιτώσει από τα δόντια του θανάτου, με νέα παιδιά που ψάχνανε τους φίλους τους και ελπίζανε να τους βρουν ζωντανούς ή ξέρανε για κάποιους ότι έχουν χάσει τη ζωή τους, με ηλικιωμένους ανθρώπους, με γυναίκες οι οποίες είχαν περάσει ώρες επί ωρών στη θάλασσα και όλοι με δραματικό τρόπο λέγανε «Δεν μας ειδοποίησε κανείς». Δεν ακούσαμε μία καμπάνα, δεν βγήκε μία ντουντούκα, δεν υπήρξε μία σιρήνα, δεν έγινε μία ανακοίνωση. Βλέπαμε τηλεόραση, βλέπαμε στη τηλεόραση τη φωτιά της Κινέτας και η φωτιά ήταν στην αυλή μας. Είναι ανεπίτρεπτη αυτή η εγκατάλειψη του πληθυσμού. Δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία για αυτή την πλήρη αδιαφορία που εμείς τη χαρακτηρίζουμε και λέμε ότι είναι κακουργηματική. Θα κλείσω εδώ και σας ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σας και είμαστε ανοιχτοί σε ερωτήσεις ή και παρεμβάσεις και τοποθετήσεις.
διαδικασία με τον εισαγγελέα ποια είναι? Η διαδικασία στον εισαγγελέα είναι η εξής. Εμείς καταθέσαμε τη μηνυτήρια αναφορά, καταθέσαμε και στοιχεία, έγγραφες αλλά και βιντεοσκοπημένες μαρτυρίες από αυτές που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και είμαστε στην διαδικασία της συλλογής συνολικότερα υλικού. Συλλέγουμε υλικό, έχουμε ένα πολύ πλούσιο πια συγκεντρώσει υλικό με μαρτυρίες από αυτές που ο κόσμος αφόρμητα δημοσίευσε στο Facebook, στο διαδίκτυο, με επιστολές από ανθρώπους οι οποίοι επικοινώνησαν μαζί μας, από ανθρώπους οι οποίοι είναι διαθέσιμοι και θέλουν να καταθέσουν. Και στην επόμενη μετάβασή μας στον εισαγγελέα θα καταθέσουμε και επιπλέον στοιχεία, αλλά και έναν κατάλογο μαρτύρων που καταρτίζουμε αυτή τη στιγμή και, και στον οποίο προσκαλούμε εκείνους που γνωρίζουν από οποιαδήποτε θέση να καταθέσουν, προκειμένου η έρευνα να μην περιοριστεί σε αυτά τα οποία θα ήθελαν οι κυβερνώντες. Θέλω να πω ότι ζητάμε ειδικά να μην γίνουν δεκτά έγγραφα τα οποία εμφανίζονται και απαντώ σε αυτό, γιατί νομίζω ότι έχει μια σημασία. Υπάρχει ζήτημα πλαστότητας εγγράφων. Υπάρχει έγγραφο που προσκομίστηκε από Περιφερειακή Σύμβουλο, την κυρία Τσούμπρα, το οποίο κατατέθηκε από πλευράς περιφέρειας για να αποδείξει ότι δήθεν συνεδρίασε το αρμόδιο συντονιστικό όργανο που προβλέπεται στο νόμο. Η γνησιότητα του εγγράφου αυτού έχει προσβληθεί, διότι από τη μία πλευρά όλοι γνωρίζουμε ότι δεν πληροφορηθήκαμε από τα μέσα ενημέρωσης κάποια τέτοια συνεδρίαση οργάνου. Δεύτερον, διότι πρόσωπα που φέρονται συμμετέχοντα, όπως είναι ο Δήμαρχος Ραφίνας, ευθέως δήλωσαν ότι δεν έγινε ποτέ τέτοια συνεδρίαση. Εμείς λοιπόν προούμε τον κόδωνα της προσοχής προς την εισαγγελία και λέμε έγγραφα πρέπει να ελέγχονται για την αξιότητά τους και όπως θα δείτε στη μήνυση που καταθέσαμε, προτείνουμε και μία σειρά ενεργειών προκειμένου να διακριβωθούν τα πραγματικά περιστατικά. Εμφανίζεται, ας πούμε, ότι δεν λειτουργήσαν οι ασύρματοι και άρα έγιναν επικοινωνίες με τα κινητά. Εγώ γνωρίζω από την υπόθεση της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου που χειρίζομαι μέχρι σήμερα, ότι η χρήση κινητών τηλεφώνων γίνεται συχνά ως τρόπος αποφυγής της καταγραφής, της εντολής και της αναφοράς. Της αναφοράς και της εντολής. Δεν πρέπει λοιπόν να αρκέσει η επίκληση μη λειτουργίας των συστημάτων που είναι υπερσύγχρονα και έχουν πληρωθεί αδρότατα από το ελληνικό δημόσιο, αλλά θα πρέπει να ελεγχθεί και με άρση του απορρίτου των επικοινωνιών ποια είναι η σειρά, η αλυσίδα των ενεργειών και των εντολών. Εδώ είναι πολύ πολύ ξεκάθαρο ότι κάποιοι δώσανε εγκληματικές εντολές και κάποιοι με εγκληματικό τρόπο απήχαν από το να δώσουν οποιαδήποτε εντολή. Και τα δύο αυτά δεν μπορεί να μείνουν στο σκοτάδι. Καταθέτουμε τη μήνυση αυτή ως πολίτες και ως πολιτικό κίνημα, η πλεύση ελευθερίας. Το κάνουμε γιατί πιστεύουμε ότι από αυτή την τραγωδία και από αυτό το έγκλημα προσβάλλεται βαθιά η ύπαρξη όλων μας. Πενθούμε όλοι μαζί με τους ανθρώπους που έχασαν τους συγγενείς τους, τις οικογένειες και τους φίλους τους και αισθανόμαστε το καθήκον να κάνουμε κάτι. Να μην περιμένουμε μόνο από τους ανθρώπους που χάσαν τους δικούς τους, να είμαστε εκεί δίπλα τους, ζητώντας δικαιοσύνη και για αυτούς και για όλους μας. Γιατί σήμερα είναι αυτοί οι συνάνθρωποι μας που αν κάνετε μία περιήγηση στο διαδίκτυο θα δείτε ότι θα μπορούσε να είναι η δική σας φίλη, η δική σας συγγενής, η συγγενής και φίλη όλων μας. Σήμερα είναι εκείνη, αύριο μπορεί να είναι οποιοδήποτε από εμάς, όταν είναι τόσο εγκληματική
η αδιαφορία και η ιδιοτέλεια των κυβερνώντων. Υπάρχει συγκρίσιμο φαινόμενο καιρικό, δηλαδή γίνεται επίκληση του γεγονότος ότι πρόκειτο για μία με ένα τυφώνα ο οποίος έπληξε για πρώτη φορά το τόπο μας και εξ αυτού του λόγου δεν ήταν εφικτό με ανθρώπινα μέσα ή με ένα αέριο μέσα να καταχρεωθεί πυρκαγιά, ώστε ήταν αναπόφευκτο σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να περάσει στην αγαπημένη περιοχή και να μην υπάρχει το χρονικό περιθώριο της ενημέρωσης που είναι υπόλοιπο. Από την έρευνα που έχει γίνει μέχρι τώρα, θέλω να πιστεύω ότι κάτι αυτό μπορεί να ανατραπεί, γιατί με την κοινή λογική νομίζω εγώ προσωπικά ότι δεν πείθομαι ως άνθρωπος, ότι όσο ακραίο ήταν το καιρικό φαινόμενο, ότι δεν υπήρχε δυνατότητα της ενημέρωσης, της έγκαιρης ενημέρωσης. Αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει συγκρίσιμο τελικό φαινόμενο σε αντίστοιχη περίπτωση στο παρελθόν. Γιατί η Ελλάδα δυστυχώς πλήττεται από πυρκαγιές συνεχώς. Πάρα πολύ. Θα μου μιλάει τώρα η διευθυνσή μου, γιατί ναι, θέλω να πω κάτι άλλο, σαν μια έτσι, εισαγωγή σε αυτό που θα απαντήσει η ζωή, ότι αυτό που λέω τώρα στην επαρχία που πηγαίνουν για διάφορους λόγους προσωπικούς, που λέω το παράδειγμα, λέω στην Αθήνα, παιδιά, κάθε, το οποίο το ζούμε εμείς που ζούμε στην Αθήνα, είμαστε στους δρόμους και συνεχώς βλέπουμε ταμπέλες προσοχή, ακραία καιρικά φαινόμενα, προσοχή, ακραία καιρικά φαινόμενα. Ακραίο καιρικό φαινόμενο δεν είναι μπόρα. Δεν είναι βροχή, ακραίο καιρικό φαινόμενο. Ακραίο καιρικό φαινόμενο είναι ότι φως κατρίνε. Αυτό είναι ακραίο καιρικό φαινόμενο. Το ότι επειδή είναι ακραίες οι παραβάσεις, ακραίες οι παραλήψεις, ακραία διαφορία και πνίγονται άνθρωποι στη μάνδρα με μια βροχή, δεν σημαίνει ότι αυτό το πράγμα το βαφτίσουμε ακραίο καιρικό φαινόμενο και να δικαιολογήσουμε όλο αυτό που κάνουμε και την ανευθυνότητα που διαχειριζόμαστε τις θέσεις μας. Αυτό σαν μια εισαγωγή και μια αναφορά και στους νεκρούς που είναι 7-8 μήνες της μάνδρας που ακόμα και περιμένουν να δικαιωθούν με όποιο τρόπο, να δικαιωθούν και αυτοί. Το θέμα αυτό είναι σίγουρο ότι θα το έφυγε ο Διαμαντής, γιατί πράγματι αυτή η ακραία χρήση του όρου ακραίο φαινόμενο απλώς δείχνει την ακραία αναλυσία και αδιαφορία των υπευθύνων. Πριν από 9 μήνες χάθηκαν πάρα πολλοί συμπολίτες μας, γιατί κανείς δεν έκλεισε κάποιους δρόμους, οι οποίοι πλημμύρισαν και οι άνθρωποι βρέθηκαν απροειδοποίητα, αντιμέτωποι με τους χυμάρους. Η θάνατή τους δεν ήταν μονόδρομος. Θα μπορούσαν να έχουν προειδοποιηθεί, θα μπορούσαν οι δρόμοι να έχουν κλείσει, θα μπορούσαν να έχουν γίνει όλα εκείνα τα δέοντα από την περιφέρεια πρωτίστως, που δεν έγιναν. Είμαστε επομένως σε μία περίοδο βεβαρημένου Μητρώου, και για τους κυβερνώντες και σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης, κυβέρνησης δηλαδή, και σε επίπεδο περιφέρειας. Είναι πολύ πρόσφατη η νεκρή της μάνδρας, οι θάνατοι αυτοί, για τους οποίους δεν έχει ακόμη προχωρήσει η ποινική διαδικασία όπως θα έπρεπε και για λόγους παραδειγματισμού και για λόγους πρόληψης. Η συγκεκριμένη πυρκαγιά δεν ήταν ακραία. Σύμφωνα με όλες τις μετρήσεις, ήταν μία μικρής έκτασης πυρκαγιά. Ακόμη και στην πλήρη εκδήλωσή της, καταγράφεται ως 100 φορές μικρότερη από τις πυρκαγιές που έπληξαν την Ηλία το 2007. Δεν θεωρείται από κανέναν μία ακραία πυρκαγιά και γι' αυτό είναι ακόμη πιο ακραίο το γεγονός ότι από αυτήν την πυρκαγιά κάηκαν άνθρωποι. Το ζήτημα της αναχέτησης της πυρκαγιάς είναι επίσης δυστυχώς μία εξίσωση που λύνεται πάρα πολύ εύκολα. Εάν δεν έχεις καθόλου μέσα κατάσβεσης, δεν θα κατασβέσεις την πυρκαγιά και προκειμένου δεν υπήρχαν, δεν διατέθηκαν. Ήτανε αλλού, άλλα ήτανε αλλού σταλμένα, στην κινέτα δηλαδή, και άλλα ήταν είτε ακινητοποιημένα λόγω βλαβών, είτε χωρίς καύσιμο.
και θα δούμε από την έρευνα, διότι αυτά είναι πράγματα που πρέπει να ερευνηθούν, ποιοι είναι οι υπόλοιποι λόγοι για τους οποίους δεν υπήρχαν μέσα κατάσβεσης εναέρια και επίγεια. Είναι όμως σίγουρο ότι η συγκεκριμένη πυρκαγιά, ήταν πυρκαγιά που ελέγχεται αν την προλάβεις, είναι βασικός κανόνας, το ξέρω καθένας, εγώ σημαίνει να το ξέρω γιατί έκανα δασοπυροπροστασία από φοιτήτρια. Την πυρκαγιά πρέπει να την προλάβεις στο ξεκίνημά της. Πυρκαγιά που δεν προλαμβάνεται στο ξεκίνημα μπορεί πολύ δύσκολα να ελεγχθεί στη συνέχεια. Δεν έγινε λοιπόν, δεν υπήρξε εδώ κάτι το οποίο δεν είναι τρέχον, δεν υπήρξε κάτι που δεν μπορούσε να προβλεφθεί και να προληφθεί και γι' αυτό είναι ακόμα πιο ασυγχώρητο το γεγονός ότι αφέθηκε κατά αυτόν τον τρόπο. Ήταν απολύτως εντός των πλαισίων και των ορίων της πρόληψης και της καταστολής αυτή η πυρκαγιά και το γεγονός ότι δεν προελήφθη αλλά και δεν κατεστάλλει βαρύνει αυτούς που είχαν την ευθύνη. Και σχετικά με αυτό θα ήθελα να πω ότι σήμερα είχαμε άλλη μία παραίτηση, χθες δύο καρατομήσεις, σήμερα παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, χθες καρατομήθηκαν ο αρχηγός της αστυνομίας και ο αρχηγός της πυροσβεστικής και την Παρασκευή παραιτήθηκε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης. Αυτά όλα συμβαίνουν κατά την άποψή μας σε μία προσπάθεια εκτόνωσης της πολύ μεγάλης οργής που υπάρχει από πλευράς των πολιτών και είναι δικαιολογημένη αυτή η οργή, θυσίας των κατωτέρων και προστασίας των ανωτέρων. Θυμάστε ότι πριν από 10 μέρες ο Πρωθυπουργός έλεγε εμείς δεν κόβουμε κεφάλια, αυτά είναι άλλων εποχών και άλλης κουλτούρας και ούτω καθεξής. Τώρα όμως που κάποιον άλλων τα κεφάλια όπως φαίνεται κινδυνεύουν, υπάρχουν οι καρατομήσεις των κατωτέρων. Ο κύριος Τόσκας που ήταν υπουργός, αυτή τη στιγμή παραιτηθής, μπορεί να ελεγχθεί και από την τακτική δικαιοσύνη, αφού δεν προστατεύεται πια από τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Οι υπόλοιποι που δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν την πολιτική ευθύνη, το κάνουν κρυπτόμενοι πάντως πίσω από την προστασία αυτής της εξοργιστικής νομοθεσίας. Η Περιφερειά της Αττικής έχει αυτή την προστασία? Όχι, δεν έχει η Περιφερειά της Αττικής αυτή την προστασία. Κάποια άλλη ερώτηση, ο Φανσέ, Φαμπιάν. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους και όλες. Νομίζω ότι πάντοτε τους δρόμους ανοίγουν οι άνθρωποι που επιμένουν εκεί που οι δυνάμεις του κακού ενεργοποιούνται για να ορθώσουν τείχους. Εμείς θα είμαστε εδώ, θα συνεχίσουμε τις επόμενες ημέρες να συλλέγουμε μαρτυρίες. Η τηλεφωνική γραμμή της Πλεύσης Ελευθερίας στο 210-6446-071 θα λειτουργεί για κάθε πολίτη που θέλει να δώσει τη μαρτυρία του ή τη συνδρομή του. Στο freedomtv.gr θα δημοσιεύουμε και βίντεο και μαρτυρίες και θέσεις ανθρώπων για την φοβερή αυτή η τραγωδία. Δημοσίευσαμε πριν από λίγες μέρες ένα εξαιρετικό άρθρο της Πέπης Λιγοπούλου που το βλέπω στο βάθος της αίθουσας. Πρέπει να αγωνιστούμε για το αυτονόητο. Και αυτή μας η μήνυση και αυτές μας οι ενέργειες είναι αυτό ακριβώς για μας. Το αυτονόητο που πρέπει να γίνει για να μην παραδώσουμε τη ζωή μας σε αυτούς που προφανώς περιφρονούν κάθε ανθρώπινη ζωή. Ευχαριστώ.